είναι μόνο ενδεικτικά. Και στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Χάσικος. Κύριε Χάσικε, καλό μεσημέρι. Κύριε Χάσικε. Ναι. Καλό μεσημέρι να έχετε. Δεν ξέρω αν προλάβατε να διαβάσετε στο σύνολο της τη γραπτή δήλωση του κυρίου Μιχαηλίδη. Διάβασα την αγαπητή Πάρη. Διάβασα. Και η αντίδρασή σας, η θέση σας. Εξέλαβε, λέει, ξεκινώ από το τελευταίο που είπετε. Εξέλαβα, λέει, το παράπονο του κυρίου Χάσικου ως προσπάθεια, πώς το λέει, αλληλοσυγκάλυψης. Αρρωστημένη ερμηνεία. Αρρωστημένη ερμηνεία. Πολύ αρρωστημένη. Και εξηγούμε, αγαπητέ Πάρη. Την ημέρα που παραιτήθηκα, μάλλον είχα την επιστολή παραίτηση έτοιμη, αποφασισμένος μέρες πριν ότι έπρεπε να εγκαταλείψω την κυβέρνηση. Έλαβα λοιπόν εκείνη την ημέρα μια επιστολή από την Επιτροπή Ασυδουδάστου, δια της οποίας μου κοινοποιούσε άλλες καταγγελίες του Γενικού Ελεκτή εναντίον μου. Ήταν δύο καταγγελίες. Η μια αφορούσε το 2006 αβάσιμη καταγγελία, αλλά με αυτόν τον τρόπο του γενικού ελεκτή όπως της καταγράφει και λοιπά, που διασύρει ουσιαστικά το πρόσωπο για το οποίο αναφέρεται, ήταν μια καταγγελία του 2006 κατά της εταιρείας που έχει το κτίριο, αλλά και του διευθυντή μετώ, που ήμουν εγώ. Και το πρόβλημα του γενικού ελεκτή, το παράπονο του και η καταγγελία του, ήταν ότι γιατί αφαιρέθηκε από το κατηγορητήριο ο κύριος Σοκράτης Χάτσικος και δεν πήγε στον κόπο να ερευνήσει ότι ξέρουμε τότε το 2006 ο κύριος Χάτσικος ήταν βουλευτής και για αδικήματα αυτής της μορφής οι βουλευτές τη χάνουν ασυλίας. Δηλαδή ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Λευκοσίας τότε από μόνος του, ούτε ξέρω ποιος ήταν, ούτε με ενδιαφέρει, ήταν αφαιρέστε τον κύριο Χάσικο από το κατηγορητήριο. Αυτό λοιπόν ο γενικός ελεκτής δεν το ερεύνησε και αρχίσα και στράφει εναντίον του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου του Σημερινού με έναν τρόπο έτσι απειλητικό και γιατί να αφαιρεθεί και ποια ιδιότητα ήταν ο Δήμαρχος που αποφάσισε έτσι κλπ. Αυτή ήταν μια καταγγελία. Η δεύτερη καταγγελία που έκανε, που ουσιαστικά ένιωσα εγώ τον απόλυτο διαφυγμό, ήταν ότι η εταιρεία της οποίας ήμουν ο μεγαλομέτωχος και μεταείδα τα μετοχές μου στα παιδιά μου, διότι όπως είπα και πριν, εγώ είχα αποφασίσει ότι θα φύγω από την κυβέρνηση και δεν ήθελα να αφήσω ούτε ίχνος ισχυρισμού που να παρουσιάζει ως παρανομούντα ή ως έχοντα διαπράξει κατά τρόπον ασυμβίβαστο. Αποφάσισα λοιπόν, αφού θα φύγω από την κυβέρνηση, θα μεταϊβάσω τις μετοχές μου και στα παιδιά μου. Και με αυτόν τον τρόπο ουδέποτε δέχτηκα, ούτε δέχομαι σήμερα ότι εγώ είχα ασυμβίβαστο. Ποτέ δεν είχα ασυμβίβαστο. Το γενικός ελεκτής όμως επήγαινε στον εύκολο εταιρείο και ερεύνησε την μεταείβαση που έκανα και βρήκε ότι ξέρεις, μα εν άλλη εταιρεία που είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και ότι η μεταείβαση που έκανε στα παιδιά του ο υπουργός, περίπου είναι απάτη. Δεν επήγαινε όμως στον κόπο να διερευνήσει κατά πόσο η άλλη εταιρεία ήταν και αυτή δική του και μάλιστα επούλησε η μια και την άλλη και άρα σωστά και νόμιμα το έκαμε ο κύριος Χάσικος. Δηλαδή μέσα από ημιτελείς έρευνες, επιπόλαιες διερευνήσεις και παρουσίαζε με τόσο στην Επιτροπή να συμβιβάσει όσο και στην κυβέρνηση, κυβερνητική επιτροπή για την ανοικία της κτηρίου, ούτε λίγο ούτε πολύ, πως απαντεώνα. Γι' αυτό αγαπητέ Πάρη, εξεμάνη τον πήρα τηλέφωνο. Άκου κύριε Οδυσσέα του λέω, δεν με ενδιαφέρει ούτε αν με γράφεις, ούτε αν μ' ακούν άλλοι. Εγώ τις αλήθειες που κάνετε εσείς δεν τις κάνω. Αυτή είναι η αλήθεια και όφιλες να πάρεις ένα τηλέφωνο να πεις στο κράτη, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ όπως θέλεις, να εξηγηθούμε. Και όχι να στέλνεις επιστολές, να με διαποφέρεις, να με διαφύρεις, να με εξευτελείς. Εγώ του λέω και είναι εδώ το βήμα που συνήθω. Εδώ του λέω, σε κατήγγειλαν εσένα, όχι το σπίτι που μένει,
Δεν έχεις πίσω μήνυμα τελική έγκριση. Εγώ δεν επέλεξα να πάω ούτε στα κανάλια, ούτε στις εφημερίδες να σε διασύρω και να σε διαμοπέρσω. Και εγώ επιλέγω, του λέω, καταντήθεση με σένα, να σου πω ένα στο Υπουργείο, να δούμε πώς αυτό το πράγμα θα το διορθώσουμε, διότι είναι πάρα πολλοί εκείνοι που δεν έχουν πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Εάν δεν έχεις ιδέες, να δούμε πώς θα υποβοηθήσουμε στο να πάρουμε αποφάσεις, έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε όλες αυτές τις αταξίες, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχουν σε σχέση. Αυτή ήταν η ιστορία όλη. Δεν ήταν προσπάθεια αλληλοσυγκάλυψης. Για όνομα του Θεού, κύριε Πάρη, 200 χρόνια μέσα στην πολιτική, εκβίασα ή ασύλησα ή εστήτησα το έλεος κανενός να με καλύψει ή να με συγκαλύψει. Το χειρότερο όμως, κύριε Πάρη, είναι ότι έστειλε μία email στο Γενικό Γραμμα της Αγγελέας της Δημοκρατίας, μετά από συνομιλία που είχε με τον έπαρχο Λευκοσίας, και άφηνε αυτά τα υπονοούμενα. Επήγα λοιπόν στο Γενικό Γραμμα και του έδωσα επιστολή. Εδώ ποια είναι η ουσία, κύριε Πάρη? Στο Γενικό Γραμμα, στο Γενικό Εισαγγελέα εννοείται. Στο Γενικό Εισαγγελέα. Ναι. Η ουσία, αγαπητέ Πάρη, ποια είναι? Ο Γενικός Ελευθύς, είτε θέλει, είτε δεν θέλει, μάλιστα, παρανομεί. Δεύτερο, η παρανομία του, σύμφωνα με τον νόμο, λέει ένα χρόνο φυλακή ή 10.000 πρόστιμο. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Αντί να κάτσει εκεί, όμορφα, νούσιμα, προπομμένα, μάλιστα, να έρθει να εξηγηθεί, βγήκε και από πάνω και περίπου λέει ότι είτε τον εκβιάσαμε είτε τον απειλήσαμε. Ουδέν αναλυθέστερο τούτου. Κύριε, καλώς. Κύριε Χάζη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι εφόσον υπάρξει βούληση για ο πλευράς του Γενικού Ελεκτή να δοθεί κάποια απάντηση με αυτόν, ευχαρίστως θα την μεταδώσουμε. Εδώ μαζί μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε.